παρατηρήσεις. Έκανα δύο παρατηρήσεις. Γιατί καλέσαμε την πολίτη. Θα μας δείτε. Μα κύριε, δεν μίλησα καθόλου επί της ουσίας. Όχι κύριε, έκανα δύο διαδικαστικές παρατηρήσεις και δεν θα κανονίσετε εσείς με ποιον τρόπο θα μιλήσω και τι θα πω. Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου, του Δημάρχου, του εκπροσώπου της ΠΟΕΟΤΑ και μελών της αντιπολίτευσης. Κινητοποίηση της ΠΟΕΟΤΑ διαμαρτυρία, στην οποία πρωτοστατεί ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας σήμερα. Δηλαδή, σας θυμάω ότι ήρθατε εδώ, ήρεμα, όχι για να συζητήσουμε ήρεμα, για το Ιράκ. Ήρεμα. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, κύριε Δήμαρχε, ναι. Εδώ μας επιτίθεστε. Ήρεμα. Θα έχετε και τον αντίλογο. Είπα λέω, όχι, αλλά ήρεμα, σας παρακαλώ. Λέω ότι η συζήτηση καταρχήν για να απαντάμε και να μην αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Καταρχήν, αγενός με διακόψατε. Αγενός με διακόψατε. Η συζήτηση καταρχήν, επειδή αφήσετε μία μορφή, η συζήτηση έγινε πριν 1,5 χρόνο με το Δήμαρχο και με τη Δημοτική Αρχή. Δεν κατάλαβα. Η κίνηση αυτή γίνεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, κυρία, δεν είναι. Και αφορά τους υπαλλήλους καθαριότητας, ναι ή όχι. Λάθος κάνετε. Εγώ κάνω λάθος. Η Διεύθυνση Καθαριότητας γίνεται από την ΠΟΕΟΤΑ και από το Σωματείο. Πού είναι η απόφασή σας? Και σε αυτή. Την απόφασή σας. Να σας τυπώσω την απόφαση της Ομοσπονδίας. Να μου τη φέρετε τώρα. Πού είναι? Δηλαδή οι υπάλληλοι που είναι εκτός υπηρεσίας αυτή τη στιγμή και πληρώνονται από τον ελληνικό λαό είναι νομίμως εκτός υπηρεσίας. Βλέπετε κύριε Δήμαρχε, δεν θέλετε να μιλήσετε. Εγώ δεν θέλω. Εδώ είμαι. Να το αποφύγετε μέχρι τελευταία. Εδώ είμαι κύριε, να μιλήσουμε. Σας είχαμε θέσει την άπλια κατάσταση που υπάρχει στον Καράντα στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα πριν 1,5 χρόνο εδώ πάλι στο Δημαρχείο. Τότε δεσμευτήκατε ότι το πολύ μέσα σε 2 με 3 μήνες η εικόνα θα αλλάξει δραματικά. Σήμερα η πανελλαδική διαμαρτυρία της ΠΟΕΤΑ έχει να κάνει με 46 νεκρούς. Και όπου πήγαμε, είδαμε ότι η κατάσταση προτού γίνουν τα ατυχήματα, οι συνθήκες ήταν ακριβώς και φαίνονται αυτή τη στιγμή, όπως είναι εδώ σήμερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Καταρχήν είδατε μετά από 1,5 χρόνο, σε μια περίοδο θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί όλοι συνομολογούν σε αυτό, προεκλογική. Ένα. Δεύτερον. Δεν μου είπατε, κύριε Αντιπρόεδρος είστε, κύριε Γραμματεύ, δεν μου είπατε αν πληροφορηθήκατε για αυτά που έχουν γίνει ή τα οποία είναι σχεδιασμένα. Δεν σας πληροφορήσαν, ίσως, θα σας πληροφορήσω εγώ. Και τρίτον, ποιος σας είπε ότι είμαι περήφανος για αυτά που συμβαίνουν γενικότερα στον χώρο των διευθύνσεων και ιδιαίτερα στην Διεύθυνση Καθαριότητας. Δεν ξεχνάω όμως ότι ζω σε μια Ελλάδα όπου όλες οι καμπύλες είναι προς τα κάτω. Να κατέβουμε στο Καράζ να πείτε η βία στο βασί τα προβλήματα. Άλλο πάλι αυτό. Αυτό λοιπόν. Εσείς θα μου πείτε πού θα παραλάβω. Έχετε να μου πείτε κάτι άλλο. Έχετε να μου πείτε κάτι άλλο, κύριε. Μην με διακόψετε, κύριε. Τι να σας διακόψω, μου λέτε γιατί πάτε. Έχετε το θάρρος και το πολιτικό στέλος να μας αποδείξετε ότι είμαστε ψεύτες. Κατεβαίνοντας με τα κανάλια αύριο το πρωί στις 9 η ώρα στο Καράζ. Είπα εγώ. Αν έχετε λοιπόν, αποκλείστε μας, σας παρακαλώ, ότι είμαστε ψεύτες. Δεύτερο. Μα με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε τι είπα. Δεν καταλάβατε τι είπα για τους χώρους εκεί. Όχι, δεν είπατε, θα σας πω. Ναι, συγκεκριμένα όμως, όχι γενικότερες. Τι μας είπατε, μας είπατε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κινούνται στις λάσπες, να ζουν με τα αποδείγματα. Επειδή η οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Άστο, Γιώργο, άστο. Η οικονομική δυνατότητα του Δήμου προέρχεται από άλλες προτεραιότητες. Προέρχεται από άλλες προτεραιότητες γιατί τα χρήματα των ανταποκριτικών τα χρησιμοποιείτε και τα χρησιμοποιείτε με δικιά σας πούληση με άλλες προτεραιότητες. Συνάδελφοι υπηρεσιακοί, η συνεργασία μας, όπως ξέρετε, με καλή πίστη και με αγώνα. Αγώνα. Ο συνδικαλισμός είναι καλός. Αλλά ο αγώνας είναι πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να την κερδίσουμε την καθημερινότητα προσφέροντας τις υπηρεσίες στο λαό μας. Εμείς από εδώ που είμαστε και εσείς από εκεί, αλλά χέρι-χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.